Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης 12 Ιανουαρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρεθεί στο πλατό της εκπομπής της Χάπα Ιντέι. Ωστόσο, η ίδια βγήκε σε ζωντανή σύνδεση από το σπίτι της όπου δήλωσε ότι δεν είχε ούτε και έχει κάποιο σύμπτωμα. Έτσι, λίγες ώρες αργότερα η Φέη Σκορδά μέσα από τη δική της εκπομπή πρωινό θέλησε να αναστείλει τις ευχές της για περαστικά στη γνωστή παρουσιάστρια. Οι ευχές της Φέη Σκορδά στη Σταματίνα Τσιμτσιλή on air. Η Σταματίνα δεν βγήκε σήμερα. Το είδα από τα Insta Stories. Περαστικά. Page ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή αφού βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Χωρίς τη Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκίνησε σήμερα 12 πρώτα το Χάπα Ιντέι, αφού όπως ανακοίνωσαν οι συνεργάτες της βρέθηκε θετική στον κορονοϊό λίγο πριν μπει στις εγκαταστάσεις του Α. Ωστόσο, να σημειωθεί πως η παρουσιάστρια είναι διπλά εμβολιασμένη. Είμαι σε μια κατάσταση σοκ γιατί το ακούς παντού γύρω σου αλλά δεν περιμένεις ότι θα σου συμβεί. Βγήκα θετική στο rapid test, θετική και στο δεύτερο και θα κάνω το μοριακό μου τεστ. Δεν έχω κάποιο σύμπτωμα πέρα από ένα ανεπαίσθητο μπούκωμα. Μάλιστα, την εκπομπή όσο θα λείπει η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα παρουσιάζουν οι συνεργάτες της στο πλατό με κεφαλή τον Δημήτρη Παπανώτα. Λίγα λεπτά μετά την επικοινωνία που είχε με την εκπομπή της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, ανακοινώνοντας και μέσω των social media πως νοσεί και κάνει καραντίνα απομονωμένη στο σπίτι της. Πριν από περίπου 2 ώρες και μετά από εκατοντάδες τεστ τελικά είδα τις 2 γραμμούλες, έγραψε.